Μεγάλη Τετάρτη. Τη Μεγάλη Τετάρτη συνηθίζεται να τελείται το ιερό μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου. Η Αγία Ορθόδοξός μας Εκκλησία θέσπισε να τελείται την Αγία και Μεγάλη Τετάρτη το ιερό μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου. Το μυστήριο αυτό είναι ένα από τα 7 ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας. Μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο βλέπουμε ότι οι Άγιοι Απόστολοι σε πολλές περιστάσεις άλυφανε με ευλογημένο ελαιόλαδο τους ασθενείς και εθεραπεύοντο. Μάρκο 6 στίχο 13. Έτσι η Ορθόδοξος Εκκλησία που συνεχίζει απαράχαρακτα την Αποστολική Παράδοση τελεί αυτό το ιερό μυστήριο για την θεραπεία των ψυχικών και σωματικών ασθενειών των πιστών Ορθοδόξων Χριστιανών. Για το ιερό μυστήριο του Ευχελαίου μας μιλά ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος, ο Αδελφόθεος, ο οποίος προτρέπει τους πιστούς λέγοντας «Εάν κάποιος ανάμεσά σας είναι ασθενής, να προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και αφού προσευχηθούν για αυτόν να τον αλείψουνε με λάδι στο όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή της πίστεως θα σώσει εκείνον που υποφέρει και ο Κύριος θα τον σηκώσει από το κρεβάτι του πόνου. Και αν έχει διαπράξει αμαρτήματα θα συγχωρηθούν». Τέλος προτρέπει όλους να εξομολογούνται τα παραπτώματά τους ο ένας τον άλλο και να προσεύχονται για να θεραπευτούν. Ιακώβου κεφάλαιο 5 στίχους 14 με 15. Δύο είναι τα στοιχεία του ιερού μυστηρίου του Ευχελαίου. Το ορατό που είναι το λάδι και το δεύτερο που είναι η αόρατη Θεία Χάρις που επεκαλούμεθα για να αγιάσει το ελαιόλαδο και να χαρίσει στον κάθε πιστό την ψυχική και σωματική του υγεία. Χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο και κρασί που συμβολίζουν την θεραπευτική ενέργεια του Θεού. Γι' αυτό μέσα στο κανδύλι αντί για νερό βάζουμε κρασί, όπως στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου, το κρασί αποσκοπούσε να απολυμάνει τις πληγές και το λάδι για να απαλύνει τους πόνους. Χρησιμοποιούμε αλεύρι που προορίζεται να γίνει το πρόσφορο για την λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης. Από αυτό το πρόσφορο θα βγάλει ο ιερέας τον αμνό που θα γίνει το σώμα του Χριστού και θα φυλαχθεί όλο τον χρόνο μέσα στο Άγιο Αρτοφόριο για τις έκτακτες ανάγκες της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των πιστών της. Χρησιμοποιούμε 7 κεριά σε συμβολισμό της αγιότητος, διότι ο αριθμός 7 συμβολίζει την αγιότητα. Διαβάζονται 7 Ευαγγέλια, 7 Αποστολικά αναγνώσματα και 7 ευχές. Στο τέλος του Ιερού Μυστηρίου, όλοι οι πιστοί γονατίζουν και ο ιερέας διαβάζει την συγχωρετική ευχή, με την οποία συγχωρούνται τα αμαρτήματα των πιστών που έχουν ήδη εξομολογηθεί, αλλά από ανθρώπινη αδυναμία δεν μπορούν να ενθυμηθούν κάθε λεπτομέρεια των αμαρτωλών σκέψεων, επιθυμιών και πράξεων που έχουν διαπράξει. Όταν κανείς εν αγνία και με κάθε ειλικρίνεια δεν ενθυμείται αυτές τις αμαρτίες και εφόσον δεν είναι θανάσιμες, τότε συγχωρούνται και σε αυτό το ιερό μυστήριο, όπως και στο ιερό μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, συγχωρούνται τα λεγόμενα συγνωστά αμαρτήματα. Όμως βαριά αμαρτήματα, θανάσιμα, όπως η πορνεία, η μοιχεία, η αρσενοκητία, ο φόνος, η περηφάνεια και τόσα άλλα, δεν συγχωρούνται παρά μόνο μέσω του Ιερού Μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως. Ο ιερέας κατόπιν μυρώνει τους πιστούς στα διάφορα μέλη του σώματός του, στο μέτωπο για τον αγιασμό των σκέψεών μας, στο σαγόνι για τον αγιασμό των ολόγων μας,
στα χέρια για να είναι άγια τόσο τα εξωτερικά όσο και τα εσωτερικά έργα. Τα ιερά μυστήρια της Ορθοδόξου μας Εκκλησίας είναι τα μόνα θεραπευτικά μέσα για να βρει ο άνθρωπος την θεραπεία του. Είναι η ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος. Είναι ο μόνος δρόμος για να φτάσουμε στον αγιασμό και την σωτηρία μας. Γι' αυτό ας πλησιάσουμε με πίστη την χάρη του Θεού και ας ζητήσουμε το έλεος της φιλανθρωπίας του. Αμήν.